Σε τροχιά διαμόρφωση τη εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει εν μέσω τη αλλαγή του παγκόσμιου πολιτικού σκηνικού βρίσκεται η Τουρκία. Τα σοβαρά οικονομικά και άλλα εσωτερικά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν τη δημοτικότητα του Ταγίπ Ερντογάν αλλά και το μήνυμα που έλαβε σε αρκετέ περιπτώσει από την Ουάσιγκτον ότι σιγά σιγά τελειώνει η εποχή τη ακροβασία ανάμεσα σε Δύση και Μόσχα φέρνουν την τουρκική κυβέρνηση μπροστά σε σοβαρά διλήμματα. Το σημαντικότερο κεφάλαιο για την Άγκυρα είναι αυτή τη στιγμή η στρατιωτική ενίσχυση, η οποία είτε το θέλει είτε όχι περνάει μέσα από το ΝΑΤΟ. Η τουρκική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον ολοκληρώνει σήμερα τις επαφές της με την αμερικανική κυβέρνηση, την οποία προσπαθεί να πείσει για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών. Η Τουρκία, αν δεν πάρει τα νέα F-16 τα Viper, τα 40 καινούργια που παράγγειλε και τα πακέτα για εξυγχρονισμό των άλλων 80, δεν θα έχει σε 10 χρόνια πολεμική αεροπορία. Και το γνωρίζει και αυτή είναι η προτεραιότητά της. Κάπου εδώ μπαίνει με μέσο τρόπο και αποκατάσταση των σχέσεων με το Ισραήλ, αφού για να καταφέρει η Τουρκία να πείσει το Αμερικανικό Κογκρέσο για τα F-16 χρειάζεται και τη βοήθεια του εβραϊκού λόμπι. Η Τουρκία δείχνει πάντως να κάνει στροφή και να ψάχνει ρόλο μέσω διαλόγου στη διαμόρφωση του σκηνικού στην Ανατολική Μεσόγειο, αφού η τακτική του «θα κάνω ό,τι θέλω» δεν έπιασε τόπο, απομονώνοντας την ίδια από το σκηνικό. Αυτό φαίνεται να αντιλαμβάνονται Τούρκοι ειδικοί, οι οποίοι διαβάζουν τις εξελίξεις στα τηλεοπτικά πάνελ, στον απόϊχο της αποκατάστασης των σχέσεων με το Ισραήλ αλλά και της απόφασης της Άγκυρας να μην βγάλει το τέταρτο γεωτρύπανο σε αμφισβητούμενες από την ίδια περιοχές. Fakat Israel, biliyorsunuz, Doğu Akdeniz'deki konumlanmasında Amerika-İsrail ekseni var ve bu eksenin içerisinde Yunanistan, Rum kesimi ve Fransa gibi ülkeler de var. Σε πρώτο πλάνο στις συζητήσεις του ενδεχόμενου ενός χερσαίου αγωγού μέσω Τουρκίας, ο οποίος θα δώσει την ευκολότερη και πιο συμφέρουσα λύση για διοχέτευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σύμφωνα πάντα με τους αρμόδιους. Μια εξέλιξη την οποία δεν απορρίπτει το Τελ Αβίβ. Κάπου εδώ μπαίνει όμως η Κύπρος, η οποία σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές θα κληθεί να πάρει ιστορικές αποφάσεις αν το σκηνικό καταλήξει με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την τουρκική επιθυμία, έτσι ώστε και εμείς να κερδίσουμε από αυτή την υπόθεση και να μην μείνουμε απομονωμένοι στη γωνιά μας. Και μέσα σε όλα αυτά οι Βρυξέλλες πέφτουν να μιλήσουν για θετικά νέα αναφερόμενες στη νέα σελίδα που άνοιξαν Άγκυρα και Τελ Αβίβ. Η συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας είναι ένα νέο ορόσημο για την σταθεροποίηση της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη δημιουργία νέων πεδίων συνεργασίας. Το ερώτημα που διατυπώνουν οι αναλυτές είναι το εξής. Είναι τόσο αγγελικά πλασμένη η τουρκική στροφή προς τη Δύση σε μια σειρά θεμάτων από τη στιγμή που ο Ερντογάν συνεχίζει να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Πούτιν για το Ουκρανικό και όχι μόνο? Erdogan is the only Western leader to have met Putin twice in a month. And there are new economic agreements that are being negotiated. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέρουν με κάθε τρόπο στην κυβέρνηση Ερντογάν ότι δεν θα δεχτούν άλλο από την Άγκυρα να ακροβατεί ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Μόσχα.